Η υποδοσή Χάντερ Μπάιντεν αποκάλυψε επίσημο ότι τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση και οι υπηρεσίε ασφάλεια των ΗΠΑ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν την εκλογή του Τραμπ, εμφανίζοντα τότε τον ιό του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ω θύμα ρωσική πλεκτάνη. Λέμε επίσημα, καθώ το FBI παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι ο φορητό υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν του ανήκει όπω και το περιεχόμενό του. Το FBI όμως είχε στην κατοχή του τον φορητό υπολογιστή από τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020. Μέχρι τις εκλογές, το Twitter και το Facebook λογοκρίνουν την ιστορία του φορητού υπολογιστή Biden επειδή το FBI τους προειδοποίησε για μια πιθανή επιχείρηση Hang League, που στοχεύει τον Χάιντερ Biden. Εν γνώση της υπηρεσίας, το Αμερικανικό εκλογικό κοινό δεν ενημερώθηκε και δεν έγινε γνώστη σημαντικών πληροφοριών που πιθανότατα θα άλλαζαν την εκλογική του προτίμηση υπέρ του Τραμπ. Εσκεμμένα, χειραγωγήθηκαν οι Αμερικανοί για να εκλέξουν τον Τζο Μπάιντεν ω πρόεδρο και έκτοτε εξαιτία τη κακής της διακυβέρνησής του ο πλανήτη κινδυνεύει από μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Τον Οκτώβριο του 2022 δημοσιεύτηκε μια έκθεση 640 σελίδων για το φορητό υπολογιστή Biden που τεκμηριώνει σχολαστικά 459 εγκλήματα που αφορούν την οικογένεια Biden και τους συνεργάτες της. Η έκθεση παρέχει αποδεκτικά στοιχεία για παραβιάσεις του νόμου περί εγγραφής ξένων πρακτόρων, ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη που εντοπίστηκε στον υπολογιστή.